40 τόσα χρόνια είχε ιδρυθεί στα Γιάννενα η ιατρική σχολή. Τότε λοιπόν προέκυψε η ανάγκη να κάνουμε στα Γιάννενα ένα κέντρο αποκατάστασης αναπήρων παιδιών. Η υποστηριζόμενη διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Είναι μια διαβίωση τελείως διαφορετική από τα κλασικά ιδρύματα για άτομα με αναπηρία. Στα ιδρύματα συνήθως, τουλάχιστον έτσι όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, οι δραστηριότητες από το πρωινό μέχρι το βραδινό, δηλαδή όλη η καθημερινότητα, είναι προδιαγεγραμμένη, είναι προγραμματισμένη και γίνεται σε πιο μαζικό επίπεδο, ενώ στη δομή τη δική μας και στις περισσότερες, θεωρώ, αυτό μπορεί να αποφασιστεί από τα ίδια τα άτομα και να διαχειριστούν το χρόνο και το χώρο τους αναλόγως και με τις ανάγκες και με τις επιθυμίες τους. Στις Στέγες τώρα ζουν 16 άτομα, τα οποία είναι, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, διαβιούν αυτόνομα. Μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνοι τους σε πολλές δραστηριότητες, σε πολλές καθημερινές ανάγκες, δράσεις, και γίνονται πολλές δράσεις και δραστηριότητες μέσα στις Στέγες. Οπότε σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε άτομα τα οποία να είναι ανεξάρτητα σε αυτή τη φάση, είτε από τους γονείς είτε από τους φροντιστές τους. Και αυτό ήταν και το νόημα των Στεγών. Η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, η αποασυλοποίηση και η επανένταξη στην ευρύτερη κοινότητα αποτελούν το βασικό σκοπό στον οποίο συντείνει το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών στις Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Οι Στέγες δεν αποτελούν ιδρυματικού χαρακτήρα δομή, γιατί τα άτομα σε ένα ίδρυμα δεν μπορούν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Δεν έχουν κάποια αυτενέργεια, καμία πρωτοβουλία και καμία αυτονομία. Δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Στις ασυλικού ιδρυματικού τύπου δομές ο χρόνος ουσιαστικά δεν υπάρχει. Είναι ένας κενός χρόνος, είναι νεκρός χρόνος. Οι ένοικοι των Στεγών συμμετέχουν σε δραστηριότητες τόσο μέσα στο σπίτι τους, αλλά και σε αυτές τις κοινότητες. Υπάρχει ιδρυματισμός, άσυλο κλπ. Όχι. Υπάρχει, στο λέω ξεκάθαρα, γιατί και πάρα πολλοί που συζητάω στην πόλη, τους έχουν μακριά, τους έχουν στην Νεοκεσάρια κλπ. Είναι ιδανικές συνθήκες, σαν βίλες και ο περιβάλλον χώρος κλπ. Πρόκειται για έπαυλη, πώς φάνταζε το ΑΤΟΕ για τους αστούς των Αθηνών μια φορά, έτσι είναι η περιοχή αυτή. Και είναι πάρα πολύ καλά. Επιπροσθέτω, στοχεύει στην αποφυγή της περιθωριοποίησης ή ιδρυματοποίησης των ατόμων με νοητική αναπηρία, όταν το στενό οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους. Αυτή είναι και η φιλοσοφία των Στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης στα Ιωάννινα. Μπορούν να μείνουν εφόρους ζωής άτομα με νοητική υστέρηση από 25 χρονών και πάνω, άτομα που έχουν και κάποια κινητική δυσκολία, όταν οι γονείς, που είναι φυσικό και επόμενο, δεν θα μπορούν πια να τα προσέξουν, να τα περιποιηθούν. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά? Η φιλοσοφία των Στεγών είναι η επανένταξή τους ουσιαστικά στην κοινωνία, με έναν τρόπο ο οποίος να τους δίνει περισσότερα δικαιώματα και να μην τους αφαιρεί. Οι Στέγες φτιάχτηκαν για να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα των οικογενειών ως προς το θέμα της διαβίωσης των ατόμων όταν εκείνοι δεν θα μπορούν πια να τους εξυπηρετήσουν. Οπότε αυτό που παρέχουμε είναι ασφαλή διαβίωση και αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.
Οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης στοχεύουν σε μια πολύπλευρη κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, με τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, την παροχή στήριξης στους ίδιους και στις οικογένειές τους και την κοινωνική τους ένταξη, παρέχοντάς τους αξιοπρεπή διαβίωση και ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων τους σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και η ιδρυματοποίησή τους. Οι στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης πριν από 10 χρόνια ξεκίνησαν να δημιουργούνται από μια προσπάθεια των οικογενειών. Οι οικογένειες προσπαθούσαν να βρουν μια λύση στο τι θα γίνουν τα παιδιά τους όταν δεν θα μπορούν να τα φροντίσουν ή θα δυνατούσαν για διάφορους λόγους να τα φροντίσουν στην πορεία της ζωής τους. Και στη συνέχεια έρθει η πολιτεία να καλύψει κενά, να βοηθήσει και να στελεχώσει. Ιδανικά θα έπρεπε να υπήρχε η αντίθετη πορεία. Η πολιτεία να έχει φροντίσει να δημιουργηθούν και αν μπορούν οι οικογένειες να συνδράμουν στην δημιουργία τους, στην έναρξή τους. Σήμερα λειτουργούν σε άριστα εξοπλισμένες εγκαταστάσεις σε 6 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Εδώ, στα Ιωάννινα, όπου βρισκόμαστε, στην περιοχή Νεοκεσάριας, βρίσκονται 8 στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με τον τίτλο «Ελπίδα ζωής». Και όπως θα δείτε, αυτός ο τίτλος μόνο τυχαίος δεν είναι. Η Ελπίδα Ζωής αποτελεί την έμπρακτη υλοποίηση του οράματος μιας ομάδας ατόμων, επιστημόνων και επαγγελματιών στον τομέα της διαχείρισης των ατόμων με αναπηρία, με επικεφαλή στην κυρία Νατάσα Μπέγκα, η οποία επί σειρά ετών ήταν πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων και πρόεδρος των στεγών Ελπίδα Ζωής. Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών υπηρεσιών της περιφέρειας μιλάνε συνέχεια για ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα. Με τη συνεχή ενασχόληση στον τομέα της αναπηρίας, η ψυχή της ΕΛΕΠΑΠ, η αγαπημένη μας κυρία Μπέγκα, δεν σταμάτησε να αγωνιά για το μέλλον αυτών των παιδιών και έτσι δημιουργήθηκε το όραμα. Αυτές λοιπόν οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι αυτό το όραμα που έγινε πραγματικότητα. Αυτό τόσο όλοι εμείς που υπηρετούμε στον τομέα της κοινωνικής μέρημνας, όσο και η πολιτική μας ηγεσία στο σύνολό της, αγκαλιάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, αναγνωρίζοντας τη δράση και το σπουδαίο έργο της ΕΛΕΠΑΠ, η οποία αρρωγός στο δύσκολο προνοιακό έργο της πολιτείας προσφέρει ανιδιοτελώς υπηρεσίες υψηλής στάθμης και τολμά σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς για τη χώρα μας. Αυτό το όραμα μας βρήκε βεβαίως υποστηρικτές και αρρωγούς. Έτσι, από την ανασφάλεια και την αγωνία για το αύριο, που πραγματικά πάρα πολλοί γονείς, αλλά και όλοι εμείς στις κοινωνικές υπηρεσίες, πάντα έχουμε για το μέλλον των ευάλωτων ομάδων και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία, περάσαμε στην ελπίδα και την προοπτική για το μέλλον. Ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από την ιδέα και το όραμα που είχε η κυρία Μπέγκα και ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια των υπηρεσιών της περιφέρειας, του Περιφερειάρχη. Την επίτιμη πρόεδρο πλέον των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης, την δημιουργό της Ελπίδα Ζωής, συναντήσαμε δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων και θυμήθηκε μαζί μας πώς ξεκίνησε αυτό το όνειρο. Είχα κάνει ένα ταξίδι στην Κύπρο, όπου στην Κύπρο μας φιλοξενήσανε στις στέγες που είχαν φτιάσει εκεί. Αυτό εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και μου έγινε έμονη ιδέα να φτιάσουμε κι εμείς εδώ στα Γιάννηνα κάτι αντίστοιχο. Οπότε γυρίζοντας από την Κύπρο άρχισα να ψάχνω να βρω οικόπεδο. Πού θα το κάναμε. Είχα την τύχη να συναντήσω τον τότε νομάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, του είπα τι ονειρεύομαι να κάνω, το κατάλαβε και από την άλλη μέρα ξεκίνησε τη διαδικασία να μεταβιβάσει το δημόσιο σε έναν ιδιωτικό φορέα αυτά τα 15 στρέμματα. Οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης Ελπίδα Ζωής βρίσκονται στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας τους και είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας με την περιφέρεια Ηπείρου, ενώ η κυρία Μπέγκα ήταν εκείνη που βοήθησε σημαντικά στα πρώτα βήματα της προσπάθειας. Δεν είναι σωστό, αλλά θα το πω τέλος πάντων. Εκάλυψα όλα τα χρήματα έξοδα μέχρι που να αρχίσει να χρηματοδοτείται το έργο, που σήμαινε ότι εγώ πλήρωσα να γίνουν τα σχέδια, εγώ μέχρι που να ξεκινήσει να χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ κάλυψα όλα τα έξοδα. Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε από την ΕΛΕΠΑΠ. Η κυρία Μπέγκα ήταν αυτή που η τότε πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ
μπόρεσε και ενέταξε τις στέγες στο ΕΣΠΑ Υπήρου. Όταν έφτασε η ώρα της λειτουργίας, έψαχναν να βρουν κάποιον συνεργάτη για να το προχωρήσουν μαζί. Έγινε μια προσπάθεια να μπει η περιφέρεια Υπήρου, αλλά κάποιο νομικό κόλλημα είχαμε, δεν μπόρεσε να μπει και έτσι καταλήξαμε να μπει η αναπτυξιακή Υπήρου, που είναι το 97% είναι μέτοχος η περιφέρεια Υπήρου. Οι συγκεκριμένες στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι μοναδικές σε όλη την Ελλάδα όσον αφορά το πλήθος των νοικημάτων. Μάλιστα, η νομιμοποίησή τους ήταν περιπετειώδης. Το 2018 είχαν τελειώσει τα σπίτια και ήταν επιπλωμένα έτοιμα να δεχθούν τους πρώτους φιλοξενούμενους. Τότε λοιπόν βγήκε ένας νόμος βάσει του οποίου δεν είχε κανένας φορέας δικαίωμα να έχει πάνω από δύο στέγες για άτομα με αναπηρία. Στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης. Και ξεκινάει ένας αγώνας από την πλευρά του κυρίου Κοχλημάνη και καταφέρνει να εξαιρεθούμε από τον νόμο. Το φαντάζεστε αυτό το πράγμα? Κατάφερε να εξαιρεθούμε από τον νόμο. Αυτός λοιπόν ο νόμος που δεν επιτρέπει σε κανέναν φορέα να έχει πάνω από δύο στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, αυτός λοιπόν ο νόμος εξαιρεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, εσείς καταλαβαίνετε με αυτά, εξαιρεί τις στέγες στα Γιάννενα. Είναι η μοναδική σε όλη την Ελλάδα που αποτελείται από τα 7 σπίτια τα οποία έχετε επισκεφθεί. Έχει νομιμοποιηθεί με νόμο του κράτους και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να φιλοξενήσουμε μέχρι 28 άτομα σε όλη τη δομή. Συχνά οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, όταν σκέπτονται να εμπιστευτούν τα παιδιά τους σε μια δομή όπως είναι η ελπίδα ζωής, αναρωτιούνται μήπως νιώσουν ότι εγκαταλείπονται. Το θέμα της εγκατάλειψης, που είναι ένας πολύ συχνός φόβος των συγγενών και κυρίως των γονιών, δεν τίθεται καθόλου. Και πραγματικά, αν μπορούσαμε να ρωτήσουμε ένα συγγενή ατόμου που φιλοξενούμε, θα καταλαβαίνατε κι εσείς ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο συναίσθημα στα άτομα που μένουν εκεί. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ένας γονιός εμπιστεύεται τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και σε αυτές εμπιστεύεται πραγματικά το παιδί του. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Τσούμπου, που είναι μητέρα της Μάχης. Κυρία Τσούμπου, καλώς μας ήρθατε και ευχαριστούμε που έτσι δεχτήκατε να μας μιλήσετε για τη Μάχη. Ευχαριστούμε που προσπαθείτε να κάνετε κάτι καλό. Πείτε μου κάτι, πότε διαγνώστηκε η Μάχη με το πρόβλημα? Από 2 χρονών. Είχε σπασμός. Λέω στον γιατρό, λέει επιληψία. Μετά από την επιληψία ήταν και διανοητική καθυστέρηση. Και όλα αυτά καταλαβαίνετε. Πώς νιώσατε σαν μάνα όταν σας ανακοινώθηκε αυτό? Να δώσω τον καλύτερο από γι' αυτό. Μάλιστα. Δεν την άφησα ποτέ από κοντά μου. Ήμουν 14 χρόνια στο εξωτερικό, ήρθαμε εδώ πέρα, ήταν 8 χρονών. Δεν υπήρχε τίποτε, καμιά υποδομή, κανένα σχολείο. Ό,τι ήταν όλα εις βάρος των παιδιών. Πήγα στην Ακαδημία, ειδικό σχολείο, μαζί με τα άλλα παιδιά, σβροξήματα. Τα παιδιά είναι, ξέρετε πόσο σκληρά είναι σε αυτή την ηλικία. Είχα και τα άλλα δύο τα παιδιά μου που πήγαιναν σε κανονικό σχολείο. Αυτά τα φρόντιζαν, όχι μόνο τη δικιά του συναδερφή, αλλά και τα άλλα τα παιδιά. Τα σπρώχνανε μέσα στα νερά, μέσα στα αυτά. Τα λέω και νομίζω ότι έτσι προσβάλλουμε και το δικό μας σε αυτό.
να φέρνεις έτσι, δηλαδή, και να μην υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Και μετά ψάξε εδώ, ψάξε εκεί, βρήκα μια καλή κυρία που είχε σπουδάσει στη Γερμανία και την είχα 6 χρόνια καθημερινή φροντίδα. Αυτή μου έδωνε το πρόγραμμα, εγώ το έκανα, την κοινωνικοποίησα, την έκανα άλλον άνθρωπο, την έκανα με τη βοήθεια βέβαια της ειδικής. Και αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω ποτέ, έφυγε στις γυναίκες. Η υπόλοιπη οικογένειά σας πώς το αντιμετώπισε? Τα παιδιά μου το αντιμετωπίσαν πάντα φυσιολογικά, ποτέ κόμπλεξ, ποτέ να μην την παίρνουν για καφέ, την είχαν μαζί στη δουλειά ο γιος μου. Με συγκινείται. Βέβαια αυτό το πράγμα, εγώ είμαι μάνα, μπορούσα, δηλαδή δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο, έπρεπε να φροντίσω αυτό το παιδί. Αλλά και τα αδέρφια της είμαι ευγνώμων. Πείτε μου κάτι, και ακόμα τώρα δηλαδή. Ναι. Θα έρθουν να τη δουν, θα τη βγάλουν έξω, θα την αυτόσουν. Είναι το στολίδι τους. Κυρία Τσούμπου, πώς αποφασίσατε να εμπιστευτείτε τις Στέγες, να εμπιστευτείτε τη μάχη να έρθει εδώ και να μένει συνέχεια? Μια μεγάλη ιστορία βέβαια. Είχα μια γειτόνισσα που ήξερε την κυρία Μπέγκα και μη ήξερε και εμένα, γιατί έμεινε μισή σεζόν στα Γιάννα, μισή εκεί. Και μια μέρα που περπατούσαμε με τη μάθεια, μου λέει, Ελένη, περίμενε, μου λέει, να σου μιλήσω. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, μου τα είπε όλα. Λέω, πώς θα το κάνω εγώ αυτό? Λέω, εγώ την έχω, πάω για καφέ, την έχω, πάω για δουλειά, την έχω, πάω για περπάτημα, την έχω. Δηλαδή, πώς θα αποχωριστώ αυτό το παιδί, με φαντάζεσαι, της λέω. Μου λέει, Ελένη, επειδή είχε και αυτή πρόβλημα ειδικό, με ειδικές ανάγκες, παιδί της είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο, μου λέει, αν ζούσε Δημήτρης, εγώ εκεί θα την πήγαινα. Και δείξα τη μάχη στη θέση του Δημήτρη, μου λέει. Δηλαδή, με παρακίνησε τόσο πολύ αυτή η γυναίκα, που κάτσε και το σκέφτηκα πολύ σοβαρά, το συζήτησα με την οικογένεια, δεχτήκαν κι αυτοί, αλλά εγώ ήταν σαν να μου ψηρίζουν κάτι. Έπαθα αλλεργίες, ψυχολογικές, αυτά. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Και όταν την έφερα, εντάξει, ήταν δύσκολο και αυτή η πρώτη εβδομάδα, αλλά όταν ήρθα και είδα όλη αυτή την κατάσταση εδώ πέρα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό στα Γιάννηνα. Μίλησα και με την κυρία Μπέγκα, μου λέει, κυρία Τσούμπου, εγώ σου συνιστώ να φέρεις το παιδί μου. Λέει, και αν δεν είσαι ευχαριστημένη, το παίρνεις, μου λέει, δεν στο έχει κανένας φυλακισμένο. Τέλος πάντων, ήρθαμε εδώ πέρα, ήταν και λόγω κορονοϊού δύσκολα τα πράγματα, δεν μπορούσα να έρχομαι συχνά για να το βλέπω. Εντάξει, μια εβδομάδα, ένα μήνα και αυτή, γιατί δεν υποχωρήστηκε ποτέ από κοντά μου. Έκλειγε, εντάξει, μου ξυρίζουν την ψυχή. Μετά όμως σιγά σιγά της είναι απαραίτητο. Ειδικά τώρα την πήρα το Πάσχα, ένα μήνα σχεδόν. Μαμά, έλα τηλεφώνω, πότε θα πάω, τηλεφώνω στην κυρία Μαρία, πότε θα πάω μέσα. Γιατί βρε αγάπη μου. Μου λείπουν τα παιδιά, θέλω να αρχίσω δραστηριότητες, πάει κολύμπι, πηγαίνω κάθε εβδομάδα έξω. Εδώ πέρα τόσες δραστηριότητες. Έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή όταν έρχεται σπίτι, ανυπομονεί να γυρίσει, ναι, πίσω. Ναι, φοβερό, δεν το πίστευα ποτέ αυτό δηλαδή. Πείτε μου κάτι, επειδή και άλλοι γονείς θα σας δουν τώρα και άλλοι γονείς θα παρακολουθήσουν με αντίστοιχο πρόβλημα, βλέπετε βελτίωση στη μάχη? Ναι. Πρώτον η ηρέμηση, το περιβάλλον της. Δεν ξέρω τι βοηθάει, αλλά τη βλέπεις ότι είναι πιο ήρεμη, πιο... ενώ πρώτα θέλει να σου μιλήσει γρήγορα, να προλάβει, να σου το πει. Τώρα τη βλέπεις ήρεμη, περνάς ωραία μάχη, πολύ ωραία μαμά, πολύ ωραία. Δηλαδή με τέτοιο θαυμασμό που μιλάει το παιδί, που αυτή θα έλεγε, μαμά θέλω να φύγω, πάρε με. Δεν το έχει πει ποτέ αυτό, πάρε με. Και όταν ήταν στην αρχή που της λέω, μάχη ήταν, νομίζω βγήκε τα Χριστούγεννα και τη ρωτάω, μαχούλα θες να ξανάρθεις πάλι ή να σε πάρω με τα πράγματα και να καθίσεις στο σπίτι? Μαμά μου λέει, εδώ είναι η θέση μου πια. Τι μη ήθελες. Πείτε μου κάτι, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος ενός γονιού με παιδί με ειδικές ανάγκες? Τι, σαν μάνα, τι φοβάστε πιο πολύ? Όταν φύγω από τη ζωή, τι θα γίνει αυτό το παιδί? Αυτό είναι σαν να είσαι ένα βράχο από πάνω. Αλλά δεν ξέρω τώρα, σαν κάπως να μαλάκωσα κι εγώ, ηρέμησα κι εγώ. Τώρα βλέπω τη διαφορά
που χωρίς τέτοιο παιδί, πώς ζει ο κόσμος, πώς είναι να βγω έξω κι εγώ σαν άνθρωπος. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Ενώ πρώτα ήμουν σαν ρομποτάκι. Πριν να μου χρειαστεί, να χρειαστεί κάτι το παιδί, πήγαινα μόνιμο, δηλαδή έτσι το πρόσφερνα χωρίς να το ζητήσει. Και τώρα τη βλέπεις, είναι πιο αυτόνομη, πιο... Έχει πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Αφού πολλές φορές έρχομαι εδώ πέρα και μου λέει, μαμά, άτι φυλάκια τώρα να φύγω, γιατί κάναμε καφέ, να πιούμε καφέ. Λέω, δεν είναι δυνατόν που με διώχνει, λέω. Κυρία Τσούμπο, κάτι τελευταίο. Επειδή σας βλέπουν, όπως είπαμε, και άλλοι γονείς, τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε αυτούς τους γονείς που έχουν αντίστοιχο πρόβλημα? Αυτό το μήνυμα που έχω πολύ καιρό που θέλω και το λέω και το επιμένω μάλλον, που οι γονείς που είναι πάρα πολλά παιδιά έτσι και δεν έρχονται να δουν, να το ψάξουν αυτό το πράγμα, τι είναι εδώ πέρα, πώς περνάνε να φέρουν τα παιδιά τους. Γιατί η ζωή είναι μικρή, μεγαλώνουμε, τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Και λεφτά να έχεις, δεν είναι αρκετά για αυτά τα παιδιά. Έχεις τη γυναίκα, μια το κοιτάζει, μια δεν το κοιτάζει, μια το αφήνει κλειδωμένο, μια δεν ξέρω εγώ τι μπορώ, τόσα έχουμε ακούσει. Ενώ εδώ είναι σε χέρια, τα παιδιά εδώ είναι ό,τι καλύτερο. Τι να σου πω, ποτέ δεν μου είπανε κάτι, ξέρω εγώ, η μάχη μου έκανε αυτό, ξέρω εγώ. Όχι, όλα μια χαρά, κυρία Ελένη, όλα μια χαρά. Τα κοιτάνε με την ώρα τους, το φαγητό τους, τα χάπια τους, τους γιατρούς κάθε μήνα, ψυχολόγο. Εγώ και να ήθελα να τα κάνω αυτά, που πάντα είχα το γιατρό της όλα αυτά, αλλά δεν θα μπορούσα κάθε μήνα να κάνω αυτό το πράγμα. Τι είναι δυνατόν δηλαδή. Κύριε Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι όλοι οι γονείς που έχουν αυτά τα παιδιά να είναι ήρωες πρώτον. Και να μπορούν ό,τι καλύτερο για τα παιδιά τους, ας το ψάξουν και να μην ακούνε την κοινωνία, τι θα πει η κοινωνία. Αυτό για μας είναι περιττό, δεν το συζητώ καθόλου. Η Ελπίδα Ζωής είναι ένας αυτόνομος χώρος, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων θεραπευτήρια, γυμναστήρια, αίθουσα εκδηλώσεων, εργαστήρια κυπουρικής και άλλα, στα οποία οι φιλοξενούμενοι μαθαίνουν να εκτελούν μια εργασία ανάλογη με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Η διαδικασία ένταξης εκείνων που θα μείνουν στις στέγες είναι ενδελεχής και γίνεται από εξειδικευμένη επιτροπή. Υπάρχει επιτροπή η οποία και εξετάζει τους μελλοντικούς ενίκους και εκείνη η επιτροπή αποφασίζει. Υπάρχει μια επιτροπή, όπως γνωρίζετε, η οποία με βάση τα στοιχεία και με βάση τα ιατρικά τους δεδομένα και με βάση τα παιδιά τα οποία βλέπουν αποφασίζουν να υπάρχει ένα δοκιμαστικό στάδιο πρώτα, για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να συνυπάρξουν και με τους άλλους ενήλικες, αλλά και να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτό το καινούριο περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν. Η διαδικασία ένταξης γίνεται έπειτα από μία αίτηση που υποβάλλουν οι δικαστικοί συμπαραστάτες, γονείς ή συγγενείς των ατόμων. Και αφού υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αξιολογούνται από Διεπιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης των Στεγών, η οποία αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νευρολόγο και ψυχίατρο. Και στη συνέχεια, εάν η εισήγηση της Επιτροπής είναι θετική, το άτομο μπορεί να ενταχθεί στη δομή άμεσα. Παράλληλα, υπάρχουν 7 σύγχρονες, πλήρως εξοπλισμένες οικίες των 4 ατόμων, οι οποίες ανεβάζουν τη δυνατότητα των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης Ελπίδα Ζωής στα 28 άτομα. Πάμε να μιλήσουμε με μια ομάδα από αυτά τα παιδιά που μένει σε αυτό το σπίτι. Παιδιά, σας ευχαριστούμε που μας υποδεχθήκατε στο σπιτικό σας και μάλιστα την ώρα του φαγητού. Είναι μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ μαζί σας. Θέλω να σας πω, το φαγητό σας αρέσει? Ναι. Πολύ. Ναι. Σε όλους. Ναι. Σε όλους, ναι. Βάζω εσένα, Βασιλική, τι φαγητό σας αρέσει πιο πολύ? Τα φασολάκια, ναι. Τα γεμιστά, τα μακαρόνια, το ρύζι, εκτός από τον αρακά. Α. Τον συχαίνω. Δεν με αρέσει ο αρακάς. Α, ούτε και σένα. Ωραία. Το ζυχαίνεις. Μαγειρεύετε εδώ καθόλου μόνοι σας? Ναι, ναι. Χρήστο, εσύ μαγειρεύεις καθόλου? Πού και πού. Εγώ δεν ξέρω λίγο πιο πολλά φαγητά, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Δεν είναι δύσκολο, φάμε να μην καώ. Α, μάλιστα. Εμένα μ' αρέσει. Πείτε μου να σας μαγειρεύσω, όχι να μέσα.
να προσπαθείς να μαθαίνεις, να μην φοβάσεις. Ωραία, ωραία. Χρήστο, γλυκά φτιάχνετε εδώ. Δεν το έχουμε και πολύ με τα γλυκά. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω και φτιάχνω τρουφάκι σπιτικά. Ωραία, για πείτε μου, τι σας αρέσει πιο πολύ από τον καιρό που είσαστε εδώ. Χρήστο, τι σ' αρέσει πιο πολύ εσένα. Σ' αρέσει η κυπουρική, σ' αρέσει η γυμναστική, σ' αρέσει το κολύμπι, το μπάσκετ. Τι σ' αρέσει πιο πολύ. Η γυμναστική και η κυπουρική. Και η κυπουρική. Νίκο μου, εσύ περνάς καλά, έτσι. Μπράβο. Βασιλική μου, εσένα τι σου αρέσει πιο πολύ. Το κέντημα. Το κέντημα, κεντάς ωραία. Ναι. Ζωγραφίζεις κιόλας. Όταν ήμουν σε ένα παλιό σχολείο, είχα ζωγραφίσει την πηξίδα των αντικυθύρων και είχα πάρει βραβείο. Μπράβο, Βασιλική. Μπράβο. Εσένα τι σου αρέσει πιο πολύ. Εμένα μου αρέσει, κάνω διάφορα εδώ που είμαι. Παλιά πήγαινα τένις. Όταν ήμουν με τους παιδαγωγούς μου πήγαινα τένις. Και έκανε, ήταν αυτό το άθλημα, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα θέλεις να πας για κολύμπι επειδή κάνεις ζεστή. Κοιτάξτε, θα πήγαινα κολύμπι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι το κολύμπι λίγο το φοβάμαι, γιατί δεν ήξερα από μη καθόλου να κολυμπάω. Εντάξει, και η θάλασσα μ' αρέσει, Νίκο. Μ' αρέσει. Αυτό. Εμένα κάποιος μου είπε ότι είσαι Ολυμπιακός. Ναι. Είναι αλήθεια? Ναι. Σ' αρέσει ο Ολυμπιακός? Ναι. Κερδίζει, λέει, συνέχεια. Ναι. Ναι. Μπράβο. Το βλέπεις στα γήπεδο, το ποδόσφαιρο το βλέπεις από την τηλεόραση. Ναι. Σ' αρέσει? Ναι. Α, ωραία. Και εσύ, πώς σε λένε? Θανάση. Θανάση μου, περνάς καλά εδώ? Ναι. Μπράβο, βρε Θανάση. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε. Να ξέρετε ότι εμείς φεύγοντας πίσω παίρνουμε μια πολύ καλή και όμορφη εμπειρία από εσάς. Γιατί, Βασιλική, γιατί κλαις? Δεν πειράζει, είναι ανθρώπινο. Βασιλική μου, όλοι σ' αγαπάνε εδώ, το ξέρεις. Να είστε καλά, παιδιά, καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Μέσα σε κάθε στέγη, τα παιδιά έχουν την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση των νοσηλευτών στην τακτοποίηση του σπιτιού, με στόχο να κάνουν τις καθημερινές εργασίες μόνα τους. Η αναπηρία γενικά έχει αρκετές διαβαθμίσεις, δηλαδή και εμείς εδώ έχουμε άτομα πιο λειτουργικά και λιγότερο λειτουργικά. Εμείς είμαστε εδώ για να παρεμβαίνουμε όταν ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αποπερατώσει στο 100% τις εργασίες του, οπότε όπου χρειάζεται είναι το προσωπικό μας το οποίο είναι εκπαιδευμένο να παρέμβει και να επιτευχθεί η οποιαδήποτε δράση, και στο κομμάτι της αυτοεξυπηρέτησης το ίδιο πράγμα ακριβώς συμβαίνει. Προσπαθούμε να πράγουμε την αυτονομία τους, ξεκινώντας από τα πιο απλά για εμάς πράγματα, τα οποία είναι να πλύνουν τα δόντια τους, το πρόσωπό τους, να κάνουν μπάνιο, να φοράνε καθαρά όμορφα ρούχα, να είναι όλοι μαζί μια οικογένεια, να ετοιμάζουν το πρωινό τους μαζί, να τρώνε, να φτιάχνουν ένας τον άλλον καφέ. Μαζί με τους ανθρώπους που μένουν στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, συναντήσαμε εξειδικευμένους επαγγελματίες, θεραπευτές, ψυχιάτρους, νοσηλευτές, οι οποίοι στην καθημερινότητά τους αυτό που έχουν σαν στόχο είναι την αξιοπρεπή διαβίωση των ενίκων. Εκείνο το οποίο θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό είναι η προγραμματική σύμβαση, η οποία είναι κρίθη από την ιατρική σχολή. Ήταν η προγραμματική σύμβαση, επαναλαμβάνω, που κάναμε με την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου όλα τα περιστατικά τα εξετάζει η ψυχιατρική κλινική, καθώς επίσης και ο παθολόγος, ο γιατρός που έχουμε, όταν χρειαστεί έρχεται και βλέπει τους ενίκους αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Με την νοσηλευτική υπηρεσία έχουμε καταφέρει να έχουμε μια καθημερινή καταγραφή των βασικών, των ζητικών σημείων, όλων των προβλημάτων που παρουσιάζονται, από τον πυρετό, την πίεση, όλα.
πρωί-απόγευμα κανονικά. Οπότε, αν εντοπίζετε κάποιοι ή οξύες καταστάσεις που συμβαίνουν πολλές φορές, όπως και ατυχήματα μπορεί να συμβούν ξαφνικά, αν μπορεί να μην συμβεί τίποτα, ξαφνικά συμβαίνουν πράγματα που τα γνωρίζουν πολύ καλά τα παιδιά, τα οποία πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, γιατί δεν είναι κανένα νοσοκομείο. Πρέπει να τα γνωρίζουμε και να βλέπουμε γιατί μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις από το πουθενά. Εμείς που δουλεύουμε σε μια δομή αμαία έχουμε πολλά καθήκοντα. Το κύριο μέλημά μας εδώ πέρα είναι ότι είμαστε νοσηλευτές, φροντιστές, αλλά λόγω της ιδιαίτερης περίπτωσης είμαστε και εκπαιδευτές. Αρχικά, ας πάρουμε πρώτα το νοσηλευτικό κομμάτι της δουλειάς μας. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη συνολική υγεία των παιδιών. Ό,τι δηλαδή έχει να κάνει με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Αξιοπρεπής διαβίωση είναι για όλα τα παιδιά να έχουν μια όμορφη καθημερινότητα, να είναι όλα μαζί, να κάνουν παρέα, να μην νιώθουν μόνα τους. Προσπαθούμε να περνάνε όμορφα τις ημέρες τους. Εμείς ως νοσηλευτική υπηρεσία καλούμαστε από τη στιγμή που σε εμάς θα έρθει ένας ωφελούμενος στη δομή μας, να του μάθουμε την ατομική του υγιεινή, να του μάθουμε να διατηρεί το χώρο τόσο της στέγης όπου διαμένει καθαρό όσο και της δομής. Ψάχνουμε να βρούμε τα προτερήματα των ωφελούμενων και πάνω σε αυτά να τα αξιοποιήσουμε ώστε οι ωφελούμενοι να δραστηριοποιούνται. Τους συνοδεύουμε στις δραστηριότητές τους. Επιπλέον εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και καθημερινής ζωής όπως ατομική υγιεινή, καθαριότητα χώρων, μαγειρική κτλ. Οι ωφελούμενοι εκπαιδεύονται σε δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης, κάτι το οποίο περιλαμβάνει εκτός από την προσωπική υγιεινή και την καθαριότητα των χώρων τους. Επίσης, στη δομή υπάρχουν δραστηριότητες γεωπονίας, δραστηριότητες κοινωνικοποίησης που περιλαμβάνουν ψυχαγωγικές εξόδους και εκπαιδευτικές, φυσικοθεραπεία, άθληση εντός και εκτός της δομής. Υπάρχουν κάποιες καθημερινές ασχολίες. Τα παιδιά, οι ωφελούμενοι, πρέπει να ανταποκριθούν. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να τα εκπαιδεύσουμε. Αυτές οι ασχολίες είναι από το πρωινό λουτρό, που θα σηκωθούν, πώς θα στρώσουν το κρεβάτι τους, θα πλύνουν τα δόντια τους, θα κάνουν το μπάνιο τους, πώς θα φάνε. Οι συνήθειες, οι υγιεινές, το φαγητό με το οποίο πρέπει να φάνε θα πρέπει να είναι υγιεινό. Και μετά θα πρέπει να τους δείξουμε πώς θα να παρασκευάσουν τα γεύματά τους, να προσέχουν το προσωπικό τους χώρο, να στρώσουν το κρεβάτι, να τακτοποιήσουν τα πράγματά τους. Οτιδήποτε κάνουμε εμείς στο σπίτι μας καθημερινά, το ίδιο ακριβώς κάνουν και ωφελούμε στην δομή, απλά εμείς τους παρέχουμε μία επιπλέον βοήθεια. Ο ρόλος του νοσηλευτή στις στέγες είναι κοινοτική νοσηλευτική. Είναι ο μεσολαβητής μεταξύ του ωφελούμενου και του γιατρού. Είναι αυτός που θα ιεραρχήσει τις ανάγκες, τα προβλήματα των ωφελούμενων και θα τα μεταφέρει στον ιατρό. Είναι αυτός που θα καθοδηγήσει τον ωφελούμενο από την αρχή της ημέρας, όπως το να, με τη φαρμακευτική τους αγωγή, όπως το να ξεκινήσει το πρωινό τους, να τους υποστηρίξει στην ατομική τους υγιεινή, στη στοματική τους υγιεινή, μετά να ασχοληθούν με την καθαριότητα του σπιτιού, όπως κάνουμε όλοι μας. Οι νοσηλευτές που εργάζονται κοντά στους φιλοξενούμενους έχουν να θυμηθούν στιγμές που δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Πριν μερικούς μήνες είχε τύχει με έναν ωφελούμενο, ο οποίος παραλίγο θα πνιγόταν με το φαγητό του. Λοιπόν, εν τέλει κατάφερα και τον έσωσα, και αυτό που θα έλεγαν ότι στο τέλος ερχόταν και μου φιλούσε τα χέρια και μου έλεγε «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αν δεν ήσουν εσύ εδώ σήμερα εγώ θα είχα πεθάνει». Και ο συγκεκριμένος ωφελούμενος, η βραχυπρόθεσμη του μνήμη είναι πολύ χάλια, δηλαδή άμα του πείτε εσείς το όνομά σας αυτή τη στιγμή, μετά 5 λεπτά δεν το θυμάται, αλλά ακόμη και για μια εβδομάδα, για 2 εβδομάδες μετά, ερχόταν και μου έλεγε πόσο ευγνώμων είναι που κατάφερα και τον έσωσα και ότι δεν θα ήταν εδώ σήμερα, ας πούμε, να πίνει το καφέ του το πρωί, αν δεν ήμουν εγώ. Εντάξει, αυτή η ευγνωμοσύνη που σου δίνουν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι ωφελούμενοι, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά το λένε από την καρδιά τους και δεν το λένε με κάποιο δόλο. Δηλαδή, δεν είχε να κερδίσει κάτι από εμένα. Ήταν πραγματικά η ευγνωμοσύνη την οποία, ας πούμε, την έχω κρατήσει και θέλω να τη μεταδίδω και στους υπόλοιπους. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας μας εδώ πέρα, ας πούμε, είναι να βοηθάμε με ανιδιοτέλεια. Μου έχει συμβεί να είμαι παρούσα σε ένα περιστατικό όπου ο ωφελούμενος
να έχει πνιγεί με ένα μήλο και να χρειάζεται άμεση βοήθεια, να πρέπει να παρέμβω και να του προσφέρω τις πρώτες βοήθειες. Κάθε επισκέπτη στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης στα Γιάννενα υποδέχονται 3 πολύ φιλικά σκυλιά. Μάλιστα, η παρουσία τους στη δομή είναι σημαντική για τους ίδιους τους φιλοξενούμενους. Τα 3 αυτά σκυλάκια, εμείς αρχικά να σας πω ότι τα υιοθετήσαμε, ας πούμε, τα σώσαμε από το δρόμο και τα φέραμε εδώ στη δομή. Έχουν ένα χαρακτήρα πολύ βοηθητικό προς τα παιδιά, γιατί τους έχει αναπτύξει πολύ το αίσθημα, τόσο το φιλοζωικό ένσημα, ότι έχουν κάτι να κάνουν αυτά τα παιδιά με το που ξυπνάνε το πρωί. Έχουν στο νου τους ότι αυτά τα σκυλάκια πρέπει να τα ταΐσουμε. Έχουν στο νου τους ότι πρέπει να τους βάλουμε νερό. Έχουν στο νου τους ότι πρέπει να τα χτενίσουμε, ότι πρέπει να τα πάμε μια βόλτα, την καθημερινή τους βόλτα. Έχουν δηλαδή, εκτός από το ότι τα σκυλάκια έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ακόμα και ωφελούμενοι πρέπει να τηρούν αυτό το πρόγραμμα. Και ενισχύουμε και αυτό το αίσθημα της υποχρέωσης, ότι έχουμε κάτι να κάνουμε σήμερα το πρωί. Πρέπει να πάμε αυτά τα σκυλάκια μία βόλτα, πρέπει να τα πάμε στον κτηνίατρο. Πρέπει να τους δώσουμε τα φάρμακά τους, ακόμα και τα σκυλιά, ας πούμε, μπορεί κάποιο σκυλάκι να αρρωστήσει το χειμώνα, ας πούμε. Εκπαιδεύουμε τους ωφελούμενους για να θυμούνται και οι ίδιοι ότι το σκυλάκι πρέπει να πάρει τη φαρμακευτική αγωγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα κατοικίδια, με τη θετική τους ενέργεια, τη χαρούμενη φύση τους και την ενιδιοτελή τους αγάπη, προσφέρουν βοήθεια, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των ωφελούμενων. Η παρουσία των ζώων κάνει τους ωφελούμενους να αλληλεπιδρούν με εξαιρετικό τρόπο και έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τόνωση της καλής ψυχικής τους υγείας, ευεξίας και θετικών συναισθηματικών αντιδράσεων. Εκτός από τα συμπαθέστατα κατοικίδια, σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των φιλοξενούμενων έχει και η ψυχαγωγία τους. Μουσική, καλλιτεχνίες, οικαστικά, ακόμη και οι καλλιέργειες στον εξωτερικό χώρο του συγκροτήματος συνιστούν τα παιδεία όχι μόνο ψυχαγωγίας αλλά και εκπαίδευσής τους. Προσπαθούμε να γεμίζουμε τις ώρες των παιδιών με ενδιαφέροντα. Το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί τα παιδιά, ας πούμε, μαγειρεύουν, ασκούνται στον κήπο να μάθουν να φυτεύουν λουλούδια, έχουν γυμναστή που τους κάνει γυμναστική, έχουν μουσικό που τους κάνει μουσική. Το καλό είναι ότι αυτά τα παιδιά έχουν αρκετές δεξιότητες και τις βγάζουν σε ένα διάστημα, θέλουν κάποιο διάστημα τέλος πάντων να τις βγάλουν τις δεξιότητες. Έτσι, σχετικά είναι εύκολο. Απλώς πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη στα παιδιά και να καταλάβεις τι δεξιότητες έχει το κάθε παιδί. Ψυχαγωγούνται όπως ψυχαγωγούμαστε όλοι μας. Δεν διαφοροποιείται κάτι σε αυτό το κομμάτι. Οργανώνουμε, εκτός από κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις, όπως είναι επισκέψεις σε μουσεία ή σε άλλους χώρους, εξόδους, τις οποίες κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, για καφέ, για φαγητό, εκδρομές, εντός ή εκτός του νομού. Τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες φυσικά θα κάνουν τις διακοπές τους. Οπότε προσπαθούμε να κάνουν αυτά που κάνουμε όλοι μας. Κάποιες από τις δεξιότητες τις οποίες εκπαιδεύουμε τους ωφελούμενους είναι το μπάσκετ, είναι αθλοπαιδίες, βόλεϊ, κολύμβηση, υπασία. Κάνουμε και κάποιες άλλες μέσω δημιουργικών παιχνιδιών, ας πούμε, για να μπορέσουμε να προάγουμε τις λεπτές κινήσεις οι οποίες δυστυχώς τα άτομα που έχουν αναπηρία δυσκολεύονται. Και εμείς είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα τους για να μπορέσουμε να τους δίνουμε την δέωσα προσοχή, αυτό δηλαδή που χρειάζονται, ας πούμε, ώστε κάθε δεξιότητα να αναπτύσσεται και με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό. Ρωτήσαμε την πρόεδρο των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης για τη σημασία και την αξία της κυπουρικής στην καθημερινότητα των φιλοξενούμενων. Τους βοηθάει πρώτον και κύριον στην κίνηση όσο μπορούν για να φυτέψουν κάτι, έχοντας το μυαλό τους, προσπαθώντας και ο γεωπόνος τον οποίο έχουμε στις στέγες, να τους δείξει ότι με αυτό είναι μια δική τους πράξη και αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα. Θα βγάλει δηλαδή ένα καρπό, το οποίο μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν, να τον φάνε, να τον μαγειρέψουν και μπορεί αργότερα στην πορεία μπορεί να μπορέσουμε και να πουλήσουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα σάθλος για τα παιδιά αυτά, από το να φυτέψουν μέχρι να πάρουν τον καρπό στα χέρια τους. Μέσα, μέσα κι αλλιώς, κατά αυτή.
σκύψε προσεκτικά. Κόψε. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μουν κυπουρός σ' ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό. Ιεροπουδός, θαυματοποιός, με τα στοιχιά της νύχτας να μεθώ. Η κυπουρική αποτελεί μια θεραπευτική πραγματικά ιδιότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που μένουν εδώ, στη στέγη Ελπίδα Ζωής. Μαζί μας είναι ο γεωπόνος, ο κύριος Γιώργος Σταύρου, ο οποίος θα μας πει για τα μυστικά της κυπευτικής και πώς αυτή επιδρά θεραπευτικά πάνω στους ανθρώπους. Κύριε Σταύρου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Τι ακριβώς κάνετε εδώ? Βλέπουμε και τον Χρήστο, ο οποίος ασχολείται με το θερμοκήπιο. Τι ακριβώς κάνετε? Λοιπόν, καταρχάς, όπως είπατε κι εσείς, η κυπουρική αποτελεί μια ευεργετική και θεραπευτική ιδιότητα για παιδιά με αναπηρία και για όλους μας γενικότερα, καθώς βλέπουμε τον κύκλο ζωής των φυτών από το ξεκίνημά τους μέχρι την καρποφορία τους. Εδώ πέρα έχει φτιαχτεί ένα θερμοκήπιο όπου τα παιδιά μπορούν και βλέπουν πώς φυτεύονται λαχανικά και χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται εδώ και να αναπτύσσουν διάφορες δεξιότητες και να μπορούν να αντεπεξέλθουν και στην καθημερινότητά τους σε διάφορες δουλειές που έχουν για την διαβίωσή τους ακριβώς. Μάλιστα. Μαζί μας είναι ο Χρήστος. Χρήστο, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Κυπουρός, έτσι. Κυπουρός. Χρήστο, τι νιώθεις όταν ασχολείσαι με τα φυτά, όταν τα σκαλείς, όταν μεγαλώνουν, τα βλέπεις να ανθίζουν, να βγάζουν καρπούς? Εντάξει, μου αρέσει, είχα και εγώ κήπο. Ναι. Είναι κάτι που σου αρέσει, έτσι? Ναι, μου αρέσει έτσι. Όλο αυτό. Όλο αυτό. Μάλιστα. Μπράβο, μπράβο ρε Χρήστο. Βασιλική, για πες τον κύριο Γιώργο εδώ πέρα, τι κάνουμε γενικότερα στην Κυπουρική? Φυτεύουμε. Σας αρέσει εδώ πέρα το μάθημα? Ναι. Εγώ είμαι η καλύτερη μαθήτρια. Για πες, Γιώργο. Είσαι η καλύτερη μαθήτρια. Η Βασιλική είναι πολύ δεξιοτέχνης. Είναι σε κάθε μάθημα παρούσα. Και για συνέχισε να κόβεις για να δω πόσο καλή είσαι. Μ' αφού δεν είμαι κυπουρός, ας ήμουν της αγάπης μας φρουρός. Κύριε Σταύρου, εκτός από το θερμοκήπιο όμως υπάρχει και ένας τεράστιος περιβάλλον χώρος, τον οποίο επίσης περιποιείστε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, πέρα από το θερμοκήπιο είναι άλλα 14 στρέμματα περιβάλλοντα χώρου, όπου αποτελείται από γρασίδια, από διάφορα οπωροφόρα, καρποφόρα δέντρα και χρειάζονται όλη τη διάρκεια του χρόνου μια σχετική περιποίηση. Και ο Χρήστος από εδώ έχει γίνει πολύ καλός κυπουρός και θα σας το αποδείξει και τώρα. Χρήστο. Ναι, καλημέρα. Για βάλε μπροστά το μηχάνημα. Το χειρίζεις αυτό το μηχάνημα, έτσι, και κουρεύεις γύρω-γύρω. Ναι. Θα μας δείξεις? Θα σας δείξω. Κύριε Σταύρου, βλέπουμε τώρα το Χρήστο, ο οποίος με τόσο επιμέλεια κουρεύει το καζό. Δυσκολεύτηκε στο να αποκτήσει αυτή τη δεξιότητα? Ο Χρήστος, λόγω του ότι είχε κήπο στο σπίτι του, είχε ας πούμε μια αλφα τεχνική από πριν, αλλά σίγουρα με την καθημερινή ενασχόληση και με την αναλλαγή τριών διαφορετικών χορτοκοπτικών μηχανημάτων, κατάφερε να φτάσει σχεδόν το δικό μου επίπεδο σε δεξιοτεχνία και επιμελείται άριστα πλέον το περιβάλλοντα χώρο και μόνος του. Δηλαδή με ελάχιστη βοήθεια, πιο πολύ κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό που βλέπετε είναι καθαρά προπόνηση και δεξιοτεχνία με την πάροδο του χρόνου. Πάμε. We'll be right back.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο αθλητισμός είναι πολύ σημαντικός στα άτομα με αναπηρία, διότι αυξάνει και την κινητικότητά τους, αλλά και την αυτοεκτίμησή τους. Εμείς είμαστε στο γυμναστήριο των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και έχουμε μαζί μας τον γυμναστή και εθελοντή, τον κύριο Λάμπρο Ρίζο. Κύριε Ρίζο, καλώς μας ήρθατε. Αφήσατε τα παιδιά να κάνουν γυμναστική. Πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, την εμπειρία σας εδώ στην στέγη Ελπίδα Ζωής. Πρώτον, σας καλωσορίζω στα Γιάννενα. Οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι κάτι πρωτοποριακό παγκοσμίως, γιατί τα παιδιά έχουν αποσυλλοποιηθεί, έχουν βγει έξω από το άσυλα. Και όπως είπατε και πριν, ότι η γυμναστική για αυτά τα άτομα που έχουν και κινητικά προβλήματα αλλά και διάφορα άλλα προβλήματα, χρειάζονται περισσότερο να αθλούνται, γιατί η άθληση για αυτούς είναι κάτι σαν φάρμακο. Δεν είναι διασκέδαση. Επιβάλλεται να γυμνάζονται για να μπορέσουν να καλυτερεύσουν την ποιότητα της ζωής τους. Και εμείς προσπαθούμε, και η πολιτεία βέβαια, να καλυτερεύσουμε την ποιότητα της ζωής αυτών των ανθρώπων. Ποιος είναι ο ρόλος του αθλητισμού για τα άτομα με αναπηρία? Ο ρόλος του αθλητισμού για άτομα με αναπηρία είναι τεράστιος. Είναι παιδιά με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται, που είναι σε ένα καρότσι καθυλωμένοι και χρειάζεται να σηκωθούν, να πάνε στο μπάνιο, να κάνουν μπάνιο, να βάλουν τα ρούχα τους, να βάλουν τα παπούτσια τους, δεν μπορούν να σκύψουν. Άρα δηλαδή η ευληγησία που εμείς την έχουμε για πολύ εύκολο να σκύψουν είναι παιδιά που δεν μπορούν να σκύψουν, δεν μπορούν να βάλουν τις κάλτσες τους. Και ο σκοπός της γύμνασης είναι να μπορέσουν να αυτοεξυπηρετούνται, να μην χρειάζονται έναν άνθρωπο από πίσω να τους, να μπορούν να τους φάνε. Εσείς, κύριε Λάμπρο, ερχόσαστε εδώ δύο φορές την εβδομάδα. Πιστεύετε ότι θα χρειαζόταν περισσότερη γυμναστική για τα παιδιά? Βεβαίως. Τώρα ασχολούμαι δύο φορές την εβδομάδα τον ελεύθερο μου χρόνο να δίνω τις γνώσεις μου και την εμπειρία μου απέναντι σε αυτά τα παιδιά που χρειάζονται πάρα πολύ τη γυμναστική. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Έπειτα ο εθελοντισμός, θα έλεγα ότι είναι μια θέση εδώ στις στέγες που χρειάζεται ένας μόνιμος γυμναστής από την πολιτεία. Είστε εθελοντής. Τι μήνυμα πρέπει να περάσουμε και για άλλους ανθρώπους που πραγματικά θέλουν εθελοντικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δομές όπως είναι οι στέγες που βρισκόμαστε σήμερα? Όλα αυτά τα παιδιά χρειάζονται ανθρώπους δίπλα τους. Η πολιτεία πρέπει να στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες και παράλληλα και οι θελοντές να είναι δίπλα στα παιδιά, να χαίρονται τα παιδιά, να κάνουμε αυτά τα παιδιά να ζουν μια φυσιολογική ζωή όπως ζούμε όλοι μας. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει το νερό. Ναι. Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ναι. Αρέσει. Ναι. Θέλετε πιο συχνά να ερχόσαστε? Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία, πάμε τώρα. So cute, sunglasses, bathing suit. Be the baby of my dreams. Like the ladies in the magazines. Αυτές τις ημέρες που φιλοξενηθήκαμε στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, καταγράψαμε μαζί με τον εικονολήπτη μας, τον Γιώργο Σουρή, αλλά και τον ηχολήπτη μας, τον Χρήστο Κυριάκο, τις δραστηριότητες των παιδιών. Σειρά ήρθε το κολυμβητήριο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Κυριακίδη, ο οποίος είναι εκπαιδευτής του Θάνου, που είναι ένα από τα παιδιά. Κύριε Κυριακίδη, πείτε μας πόσο καλό κάνει στο Θάνο η δουλειά που κάνετε μαζί του στο κολυμβητήριο. Ναι, με το Θάνο ασχολούμαστε εδώ και ένα χρόνο, 10 μήνες περίπου. Ξεκινήσαμε μαζί να κάνουμε αυτή τη δουλειά από τη στέγη. Η κυρία Κύρκου με προσκάλεσε να βοηθήσω το Θάνο να μπορέσω να το αναλάβω. Εγώ από την πρώτη στιγμή
Ήταν ένα στοίχημα μαζί μου. Δεν είχα ξανασχοληθεί με τέτοια παιδιά με ειδικές ανάγκες που είναι ιδιαίτερα παιδιά και τον ανέλαβα. Πείτε μου κάτι τώρα, να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Βλέπετε βελτίωση στο Θάνο? Ναι, ο Θάνος έχει τεράστια βελτίωση. Μήνα με το μήνα φάνηκε αυτή η βελτίωση, διότι όταν ήρθε με το ζόρι μπαίναμε στην πισίνα, δεν μπορούσε να περπατήσει μέσα στο νερό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, συνέχεια τον κρατούσα, δεν μπορούσε, δεν είχε πλευστικότητα, δεν είχε άνοση στο νερό. Μετά από λίγο καιρό αυτά τα πράγματα τα καταφέραμε, διότι με τη βοήθεια τη δικιά μου, αλλά και ο Θάνος μόλις μπαίνει στο νερό είναι ένα άλλο παιδί, είναι όπως όλα τα παιδιά, συμπεριφέρεται κανονικά και αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή ο Θάνος μπορεί μέσα στο νερό να περπατήσει μόνος του, είτε με τη βοήθεια ενός βοηθητικού μέσου όπως το μακαρόνι. Μπορεί να κάνει μόνος του ανάσκελα ύπτιο και να κολυμπήσει, χτυπώντας τα πόδια του και μπρούμητα το ελεύθερο. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι είναι η πρώτη φορά που δουλεύετε με παιδιά τα οποία είναι με αναπηρία, πείτε μου τι νιώθετε εσείς σαν άνθρωπος, θα βλέπετε αυτά τα αποτελέσματα σε ένα τέτοιο παιδί? Εγώ νιώθω πάρα πολύ ευχαριστημένος και συγκινημένος, μπορώ να πω, διότι είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα να ασχολείσαι με αυτά τα παιδιά, διότι βλέπεις ότι δίνεις πολλά παραπάνω από αυτά που πρέπει να δώσεις, διότι είναι ιδιαίτερα παιδιά και βλέπουμε ότι προχωράνε και γίνονται στην καθημερινότητα, λειτουργούν όπως όλα τα παιδιά της κοινωνίας. Μία ακόμη δραστηριότητα που κάνουν τα παιδιά που μένουν στη στέγη υποστηρικτικής διαβίωσης σε ελπίδα ζωής είναι και το κανό καγιάκ. Βρισκόμαστε στη λίμνη των Ιωαννίνων και μαζί μας έχουμε τον προπονητή του κανό καγιάκ, τον κύριο Γιώργο Πουλόπουλο και τον Χρήστο, τον οποίο προπονεί. Γεια σου Χρήστο. Κύριε Πουλόπουλε, πείτε μας σας παρακαλώ πολύ αν είναι διασκέδαση, είναι φάρμακο το κανό καγιάκ για τα παιδιά? Γενικά αθλητισμός είναι φάρμακο. Οπότε και το κανό καγιάκ συμπεριλαμβάνεται στον αθλητισμό, οπότε και αυτό είναι ένα είδος φαρμάκου. Το φάρμακο έρχεται μέσα από την ευεξία που προκαλεί η γυμναστική και η προπόνησή μας και η επαφή με τη φύση όπως είναι το υδάτινο στοιχείο της λίμνης. Βλέπετε βελτίωση από τότε που ξεκινήσατε να έχετε επαφή με τον Χρήστο στην προκειμένη περίπτωση μέχρι τώρα? Βλέπετε βελτίωση στη συμπεριφορά του, στη συνεργασία του, στο κανό το ίδιο? Βλέπω μια πολύ μεγάλη βελτίωση σε ό,τι έχει να κάνει και με το σώμα του και με την κοινωνικότητά του και με την επαφή του με το άθλημα σίγουρα. Ο Χρήστος είναι και ένας αθλητής ο οποίος μπορεί να αναπτύσσεται γρήγορα, οπότε ουσιαστικά δεν έχουμε και πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο το οποίο έχει ήδη φτάσει ο Χρήστος. Και μέσα από αυτό ουσιαστικά έχει βελτιώσει πάρα πολύ τις ικανότητες του και σαν επικοινωνία και, και στο σώμα του. Χρήστο, να σε ρωτήσω και εσένα, σου αρέσει το κανό καγιάκ? Μου αρέσει πολύ. Και θέλεις να προπονήσεις περισσότερο? Θέλω να προπονήσω περισσότερο. Και πιο συχνά? Και πιο συχνά είναι να γυμνάζομαι να κάνω. Και περισσότερη ώρα φαντάζομαι. Και περισσότερη ώρα. Σε ευχαριστούμε Χρήστο. Χρήστο, πώς φάνηκε η βόλτα? Ωραία. Πήγατε μέχρι πέρα, κύριε προπονητά? Πήγαμε μέχρι τα καλάμια και γύρισαμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Και θα κάνουμε και λίγο ακόμα. Μπράβο. Για να ολοκληρωθεί η προπόνησή μας.
ελπίδα ζωής στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που διαμένουν εδώ και τους βοηθά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους με επιθυμητό στόχο την κοινωνική τους επανένταξη. Ο πρώτος στόχος είναι η σταδιακή ασφαλής κοινωνικοποίηση των παιδιών σύμφωνα με τις δυνατότητες τις οποίες έχουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. Αυτό θέλει προσοχή, θέλει μέτρο και αυτό προσπαθούμε σιγά σιγά να επιτύχουμε με τα παιδιά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Οι προοπτικές της υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι η ένταξη των ανθρώπων, των ωφελούμενων δηλαδή, στην κοινότητα, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέσω ένταξης τους σε δραστηριότητες εργασιακής ένταξης και κοινωνικοποίησης. Κάποιοι από τους ενίκους θα μπορούσαν να εργάζονται και να αμείβονται για αυτό που κάνουν, αλλά πρώτα πρέπει να αλλάξουν κάποιες στάσεις και να τους δώσουν την ευκαιρία να προσπαθήσουν να τα καταφέρουν. Σε αυτό εντάσσεται και η αξιολόγηση του θετικού ρίσκου για κάποιες συναποφάσεις με τους ωφελούμενους, η διαχείριση του άγχους που θα προκύψει κατά τη διάρκεια, οι προβληματισμοί ή ακόμα και η πιθανότητα αποτυχίας. Αν δεν προσπαθήσουμε όμως, δεν θα μάθουμε αν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τα εμπόδια μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες. Οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο κοινωνικής αποκατάστασης, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες, ποιοτικές υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής παρέμβασης, θεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα με αναπηρία. Αποσκοπούν στην υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των φιλοξενουμένων, καθώς και στην εξασφάλιση ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης με ενεργή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης με την ελπίδα ακόμη και της επαγγελματικής τους αποκατάστασης έχουν θέσει συγκεκριμένους στόχους. Πρώτον, να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν περισσότερο από ό,τι αυτή τη στιγμή μπορούν. Δεύτερον, να μπορούν να έχουν ένα τρόπο διαβίωσης που να εξαρτώνται πολύ περισσότερο από τον εαυτό τους παρά από τους άλλους. Και μετά βγαίνουμε προς τα έξω στην κοινωνία, να μπορέσουν να κοινωνικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και αν υπάρχει περίπτωση και κάποιας επαγγελματικής δραστηριότητας. Τα άτομα αυτά έχουν εξελιχθεί σε ένα 50% όσο μπορούσαν σε σχέση με τις φυσικές τους, με τα ελλείμματά τους κλπ. Και σήμερα φτάνουμε σε ένα σημείο που 4-5 από αυτά, ξέροντας ένα-ένα, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και έξω. Πού έξω? Θα μπορούσαν να λειτουργήσουν να δουλέψουν. Πραγματικά, υπάρχει ένα πρότυπο στη Δανία, είχα δει, που εντάσσουν ίσως είναι το καλύτερο στον κόσμο, στον Καναδά και στην Αυστραλία. Πώς εντάσσονται άτομα με διάφορες ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν άνθρωποι που υπολείπονται της εργασίας πολύ περισσότερο από ό,τι τα παιδιά αυτά. Εμείς ήδη είμαστε σε επαφή και με τον ΟΕΔ. Τρία από τα παιδιά μας πηγαίνουν σε ειδικά σχολεία, κανονικά στα Γιάννενα. Επίσης, στο κομμάτι της ενσωμάτωσης της κοινωνικής, προσπαθούμε το μοντέλο το οποίο δουλεύουμε να μην είναι αυτό ότι όλα τα πράγματα γίνονται μέσα στη δομή, μέσα στα ιδρύματα, όπως ίσως πιο παλιά, δηλαδή όλες οι δραστηριότητες να γίνονται εντός των εγκαταστάσεων των στεγών. Γι' αυτό κάποια παιδιά μας τα στέλνουμε στο κολυμπητήριο, κάποια παιδιά τα στέλνουμε σε αθλήματα εκτός, κάποια παιδιά τα στέλνουμε για θεραπείες, λογοθεραπείες εκτός των στεγών. Οι ένικοι στις στέγες συχνά πηγαίνουν στην πόλη των Ιωαννίνων και εκεί έρχονται σε επαφή με την κοινωνία η οποία εξοικειώνεται μαζί τους. Μας δέχονται αρκετά καλά οπουδήποτε και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αρκετές εξωτερικές δραστηριότητες ώστε ο κόσμος των Ιωαννίνων να μας βλέπει, να μας μαθαίνει και να έρχεται και σε επαφή με εν γέννη την αναπηρία ώστε να μην δημιουργείται αυτή έτσι, η επιφύλαξη ή οποιοσδήποτε ενδιασμός έχει να κάνει με τους ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα. Για μένα η μεγάλη έκπληξη και η μεγάλη χαρά που πήγα ήταν όταν γιορτάζαμε τα 2 χρόνια από όταν άρχισαν να λειτουργούν οι στέγες, όπου ο μουσικός κατάφερε και έβαλε
το κάθε ωφελούμενο, τον κάθε φιλοξενούμενο από τη στέγη μπροστά σε ένα μικρόφωνο να πει ο καθένας ή κάθε μία από ένα τραγούδι. Ήταν η συγκίνηση, ήταν το κάτι άλλο. Να βλέπεις ένα παιδί σε αυτή την κατάσταση. Να κάθεται μπροστά στο μικρόφωνο, να τραγουδάει με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε. Είναι επίτευγμα. Προσπαθώντας να ανακαλύψω τις δεξιότητες που είχαν τα παιδιά από τραγούδια που παίζαμε που ήταν μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο, είδα ότι υπήρχε αρκετή συμμετοχή και αρκετή διάθεση από τα παιδιά για αυτά τα τραγούδια. Συγκινητικό ήταν το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης. Ήταν μια μουσικοχορευτική παράσταση από τους ωφελούμενους των στεγών, αφιερωμένη στον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα να δείτε και να απολαύσετε την πρώτη προσπάθεια των παιδιών να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη μουσικοχορευτική παράσταση. Θέλουμε να τα ενισχύετε κι εσείς έτσι με ένα χειροκρότημα τα παιδιά να ανέβουν ψυχολογικά, γιατί ντρέπονται και λίγο και για κάποια είναι η πρώτη φορά που θα βγουν πάνω στη σκηνή. Τάνια, Τάνια, Τάνια μόνο ενδεκά. Τάνια μόνο ενδεκά, νύτα, νύτα εκά. Νύτα, νύτα, πάτη μου, έτσι, νύτα. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος και θα σας παρουσιάσω το τραγούδι από Μιχαήλ κάτω στον Πειραιά. Μαέστρο σε παιδιά. Ελπίζουμε να σας άρεσε και σας περιμένουμε και στις επόμενες γιορτές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, ακριβώς δίπλα στις όχθες της λίμνης των Ιωαννίνων, έγινε σε ειδική εκδήλωση παρουσίαση των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης «Ελπίδα ζωής». Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν αγκαλιάζουμε όλοι μας τη σημερινή και κάθε ανάλογη εκδήλωση που βήμα-βήμα μας φέρνει πιο κοντά τόσο εμάς, τους επαγγελματίες και τους φροντιστές μεταξύ μας, όσο και κυρίως τους φιλοξενούμενους και ενίκους των δομών στην κοινότητα. Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας Περιφέρειας Ηπείρου, Δέσποινα Καμπούρη, μίλησε για τη συμβολή της Περιφέρειας Ηπείρου σε ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα. Η σπουδαιότητα του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στην άσκηση λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής είναι σημαντική και πραγματικά αναγνωρισμένη. Η ανάγκη να δοκιμάσουμε νέες στρατηγικές στην άσκηση αυτής της κοινωνικής πολιτικής έγινε επιτακτική και σε έναν βαθμό υποχρεωτική.
Βεβαίως, προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησαν και συνεχίζουν να είναι ενισχυτικές και απαραίτητες οι χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντική επιρροή στην εξέλιξη των εθνικών και τοπικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας. Για τις προκλήσεις στη διαχείριση της καθημερινότητας στις στέγες, τοποθετήθηκε ο ψυχίατρος διευθυντής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και επιστημονικός σύμβουλος των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης, Γιώργος Αποστόλου, εστιάζοντας στον αποχωρισμό από την οικογένεια. Αφού εξασφαλιστεί το πλαίσιο και λειτουργίας και χρηματοδότηση, ως δεύτερη πρόκληση χρονικά έρχεται η προετοιμασία για την ένταξη ενός ενίκου και αφορά την προετοιμασία της οικογένειας καθώς και του ίδιου του ενίκου και τη διαχείριση πρωτόγνωρων συναισθημάτων, γιατί πιθανά κάποιοι από τους ωφελούμενους δεν έχουν αποχωριστεί ποτέ την οικογένειά τους όταν η ένταξη γίνεται κάθετα από την οικογένεια στη δομή. Και φυσικά θα πρέπει να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης προς το προσωπικό από την οικογένεια και τον ίδιο τον ένικο. Ο υπεύθυνος γιατρός των στεγών Δημήτρης Τσόλκας μίλησε για την ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη των φιλοξενούμενων στις στέγες Ελπίδα Ζωής. Η παρακολούθηση ιατρική είναι συνεχής κάθε τρεις μήνες, γιατί πολλά παίρνουν και φάρμακα για το σταθεροποίηση του συναισθήματος, για επιληψίες. Η παρακολούθηση εργαστηριακή είναι τρίμηνη, πάρα πολύ καλή. Για να δούμε, ας πούμε, το κομμάτι. Αλλά θα έλεγα ότι τα παιδιά φτάσαν σε ένα σημείο που δεν υστερούν σωματικά από την υπόλοιπη κοινότητα και από τη συχνότητα των προβλημάτων. Σημαντική ήταν η μαρτυρία του γιατρού των στεγών σχετικά με την περίοδο της πανδημίας και τις αντιδράσεις των φιλοξενούμενων. Ο τρόπος που αντέδρασαν τα παιδιά αυτά, οι παιδιά εντάξει είναι 50 χρονών, παιδιά, τα λέμε γενικά οι οφειλούμενοι, όταν είχαν κολλήσει COVID. Ήταν φοβερό πώς κατάλαβαν την έννοια της κοινωνικής απόστασης, πώς ησύχασαν επί τρεις μέρες που είχαν φοβερό περιττό. Για αυτό ένας μόνο δεν κόλλησε. Ήταν φοβερό, ενώ ήταν όλοι μαζί ένας. 15 είχαν κολλήσει. Λοιπόν, αλλά επί τρεις μέρες ο τρόπος διαχείρισης ήταν εκπληκτικός. Που έχουμε κάθε μέρα τους ανθρώπους που μπερδεύονται ο ένας με τον άλλον, άλλος λέει το μακρύ και τον κοντό, άλλος λέει ενάντια στο εμβόλιο, άλλος λέει εγώ κάνω, άλλος έχει μυθοπλασίες και ιστορίες. Ήταν πάρα πολύ καλά. Ήταν σε πρώτη σε μια κατάσταση ανοχής, υπομονής καταπληκτική. Και σε τρεις μέρες, και ήταν και δέλτα μάλλον εκείνο το ρημάδι του στέργου. Δεν ήταν τώρα τα όμικρον, που είναι πιο εύκολο και κάνουμε και πλακίτσα. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα και έτσι μετά από δύο χρόνια, οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, το μέλλον τους διαγράφεται ελπιδοφόρο. Ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε τα σύντομα τα 28 και αν χρειαστεί, με αρκετό ζόρι βέβαια, τα 35. Γιατί αν είδατε που είδατε τα σπίτια, υπάρχει και ένα δωμάτιο μεγάλο στο κάθε σπίτι όπου μπορεί να φιλοξενήσει δύο άτομα μαζί. Μπορεί να είναι φίλοι, μπορεί να είναι αδέρφια. Ό,τι χρειαστεί. Εγώ πρώτον και κύριον θα ήθελα να γεμίσουν. Να γεμίσουν από ενήλικες που να μπορούν να κάνουν και άλλα πράγματα εδώ. Να γίνουν γνωστές οι στέγες στην Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν να ζήσουν εδώ. Και οπωσδήποτε κάποια βοήθεια από το κράτος. Όταν ξεκινήσαμε δεν φανταζόμασταν ότι θα φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Ήταν δύσκολο και είναι δύσκολο το εγχείρημα που κάνουμε. Απαιτείται μεγάλη προσπάθεια. Ξέρετε, εκεί είναι ο εθελοντισμός 100%. Δεν πληρώνεται κανένας και προσφέρουμε όλοι αθελοκερδώς όσο μπορούμε ο καθένας. Αποστολή των στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι να παρέχεται σε κάθε άνθρωπο με αναπηρία και την οικογένειά του διαβίου στήριξη και πρόσβαση στα προγράμματα αποκατάστασης ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό ή θρησκευτικό τους υπόβαθρο. Κυρίως όμως αυτό που τους προσφέρεται απλόχερα είναι η αγάπη. Υποστηρίζω και λέω ότι η αγάπη δεν αγοράζεται, η αγάπη δεν πουλιέται. Η αγάπη χαρίζεται και επειδή εγώ δεν έχω παιδιά, θέλησα αυτή την αγάπη της ψυχής μου να την χαρίσω σε αυτούς που αδίκησε η φύση. Γιατί θεωρώ ότι είναι μεγάλη αδικία της φύσης να γεννάς ένα παιδί με τόσο κόπο και αυτό να βγαίνει ανάπηρο. Μπας περιπτώσει και ο πολιτισμός μιας χώρας, μιας περιοχής δεν είναι μόνο τα οικονομικά μεγέθη, στόχοι κλπ. Είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι χαρακτηριζόμαστε κιόλας από τον τρόπο αντιμετώπισης
των ανθρώπων που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, που έχουν ιδιαιτερότητες, και αυτό είναι, πιστεύω, που χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει πάρα πολύ καλά και τους υπεύθυνους εδώ, αλλά που ο κόσμος μπορεί να μην δίνει σημασία, μπαίνοντας σε τριμμένα, στα οικονομικά, στα δύσκολα κλπ. Αυτή η πλευρά εδώ λοιπόν αξίζει τον κόπο, αξίζει να μάθετε τις τέχνες, να υποστηρίξετε όλοι με τις αρμοδιότητες που έχετε. Οι αφανείς ήρωες αυτής της προσπάθειας, εκείνοι που αγωνίζονται καθημερινά δίπλα στους φιλοξενούμενους στις στέγες Ελπίδα Ζωής, παίρνουν τα δικά τους διδάγματα. Εμένα αυτό που με διδάσκει η επαφή μου με αυτά τα παιδιά είναι το ότι παρόλο που τα έχει αδικήσει η φύση, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά, να τους βοηθάνε, να βοηθάνε το προσωπικό το οποίο ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους, και πρέπει να υπάρχει και μία κοινωνική υποστήριξη και από το κράτος ακόμη. Η επαφή μου με τους ωφελούμενους που έχουμε εδώ στην δομή με έχει διδάξει να βλέπουμε το θετικό σημείο στο οτιδήποτε περνάμε στη ζωή μας. Δηλαδή έχουμε άτομα με αρκετά προβλήματα και υγείας και κινητικά και λειτουργικότητας. Όμως αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και να τους διδάσκουμε και εμείς και μας τα αποδίδουν είναι να παίρνουμε τα καλά τους σημεία, τις καλές πτυχές τους και να τις αναδεικνύουμε με αποτέλεσμα κάπου εκεί να χάνεται και το πρόβλημα. Ουσιαστικά δεν το βλέπεις, το ξεχνάς και προχωράς μόνο με τα καλά. Γενικά από αυτούς τους ανθρώπους μαθαίνεις πράγματα και σκέφτεσαι πράγματα που δεν θα μπορούσες να τα σκεφτείς στην καθημερινή σου ζωή και παίρνεις κουράγιο για να συνεχίσεις γενικά τη ζωή σου ή γενικά να δεις τη ζωή διαφορετικά. Το πιο σημαντικό σε αυτή την δομή είναι ότι επειδή δεν αλλάζουν οι ωφελούμενοι, δενόμαστε κι εμείς μαζί τους, τα νιώθουμε σαν οικογένειά μας, σε απλές γιορτές, στα γενέθλιά μας, μια κάρτα, ζωγραφιές, ένα γραμματάκι που μας γράφουν. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, τα οποία νομίζω ότι σε μια άλλη δουλειά, όπως είναι στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε αλλού, δεν θα μπορούσα να τα είχαμε. Την τελευταία ημέρα της παραμονής μας στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης μας περίμενε μία έκπληξη. Οι 18 φιλοξενούμενοι μας είχαν ετοιμάσει από ένα αποχαιρετιστήριο δώρο. Ωραία. Για όλους. Πήγαινε από εδώ τσούμπο να σας δει. Αυτό από εμάς για σας. Κύριε, εσύ πήγαινε από εδώ. Με τι, δεν είναι με αγάπη. Πώς να είσαι εδώ που μας βοήθησαν. Σπύρο, Νίκο, τι έχεις ετοιμάσει. Τώρα, αυτά είναι και για τα παιδιά βέβαια. Είναι για όλους. Να τραβήξω εγώ πλάνο να έρθετε εδώ να τα πάρετε. Εδώ και στο Γιώργο. Πάρε εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα Μαρία. Αμαμά. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, πόσο πολύ ωραία είναι. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσατε. Και από τα χαρά μας. Και που έτσι μας δείξατε τόση αγάπη και τόση... έτσι σαν να είμαστε μια οικογένεια. Και αυτά είναι για εσάς, έτσι, να πάρετε φεύγοντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο, ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Σου είναι πολύ καλό στο καγιάκ. Το χαρήκαμε. Και μόνο. Σε όλα. Η παράσταση ήταν υπέροχη. Μάχη, η μαμά σου ήταν πάρα πολύ καλή. Σε αγαπάει πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και όλους. Και τον Νίκο εδώ, που ήταν στο κολύμπι. Έτσι, Νίκο. Και εμείς. Να είστε καλά και εμείς λέμε ότι θα ξανάρθουμε. Φάνο, εντάξει. Μαρία, θα ξανάρθουμε. Θα έρθουμε. Αυτό να το ξέρετε. Θα δώσετε υπόσχεση. Οπότε... θα έρθουμε, θα ξανάρθουμε. Η αγάπη δεν αγοράζεται. Η αγάπη δεν πουλιέται. Η αγάπη χαρίζεται. Τις ημέρες που φιλοξενηθήκαμε εδώ στις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης πήραμε και εμείς τα δικά μας διδάγματα. Σκοπός είναι λοιπόν αυτά τα γενναία μας παιδιά, οι ενήλικες με αναπηρία, να κάνουν τα δικά τους βήματα πρόοδου, βήματα ζωής. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια. Σου αρέσει το κανοκαγιάκ? Μου αρέσει πολύ. Και θέλεις να προπονείσαι περισσότερο? Θέλω να προπονείμαι έτσι περισσότερο. Και πιο συχνά έτσι να
Γυμνάζομαι να κάνω. Και περισσότερη ώρα, φαντάζομαι. Και περισσότερη ώρα. Θέλω να μου πείτε αν σας αρέσει το νερό. Ναι. Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει. Ναι. Αρέσει. Ναι. Θέλετε πιο συχνά να αρκώσετε. Ναι. Εγώ είμαι η καλύτερη μαθήτρια. Για πες Γιώργο. Είσαι η καλύτερη μαθήτρια. Χρήστο, πώς φάνηκε η βόλτα? Ωραία. Πήγατε μέχρι πέρα, κύριε προπονητά? Μέχρι τα καλάμια και γύρισα. Ωραία, ωραία, ωραία. Να ξέρετε ότι εμείς φεύγοντας πίσω παίρνουμε μια πολύ καλή και όμορφη εμπειρία από εσάς. Γιατί έκανες εσύ? Βασιλική, γιατί κλαις? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.